όταν ήταν ο Θεοδόσιος στην Κωνσταντινούπολη, είχε δυο παιδιά, τον Ονόριον και τον Αρκάδιο. Άκουσε ότι ο Αρσένιος ήταν Άγιος άνθρωπος. Το λοιπόν, ο βασιλέας του στέλνει μήνυμα να έρθει στο παλάτι. Έρχεται ο Άγιος Αρσένιος και του λέει, «Σου αναθέτω τα παιδιά μου να τα παιδαγωγήσεις». Έμεινε λίγο καιρό ο Άγιος Αρσένιος και ενθυμίθω το κελάκι του που είχε, το απλό, και εκεί που ήταν τα πάντα μέσα στο βασιλικό παλάτι. Περπατούσαν από εκεί, περπατούσαν από εδώ. Δεν τον ευχαριστούσε. Οπότε έλεγε, «Θεέ μου, τι να κάνω». Και όπως ήταν, ακούει μια φωνή και του λέει, «Φεύγε και σώζου». «Φύγε», του λέει, «για να σωθείς». Και τα αφήνει ο Άγιος Αρσένιος και έφυγε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο απλός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός πάντοτε και έχει το δρόμο του. Και η κοινωνία έχει έναν ποταμό κατεβασμένο, ο οποίος παρασύρει τα πάντα. Παρασύρει τα πάντα. Και ο Κύριος μας, για να μας φυλάξει, λέγει, «Προσέχετε», λέγει, «προσέχετε, μην πάρετε το σχήμα του κόσμου», ο οποίος κόσμος, λέγει, είναι μακριά από το Θεό. «Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε», λέει. Να μην πάρετε το σχήμα του κόσμου, αλλά να μεταμορφωθείτε. Να μεταμορφωθείτε, τι θα κάνεις? Να γίνεις παιδί δικό μου, λέει. Να μην μείνεις με τον κόσμο, διότι ο κόσμος δεν στέκεται κοντά μου, απομακρύνεται από μένα, λέει. Όταν θα έρθω, λέγει, για να κρίνω τον κόσμο, ο κόσμος θα είναι όπως τα σημέρας του Νόε. Στον καιρό του Νόε τι έκανε ο κόσμος? Έτρωγε, έπινε και αμάρτανε. Αμάρτανε, έγινε ο άνθρωπος σάρκα. Δι' αυτού το λέγει, θα αφανίσω τον κόσμο τον οποίον έπλασα, λέγει, δια το είναι αυτόν σάρκα. Σάρκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος τρώει, πίνει, αμαρτάνει. Τρώει, πίνει, αμαρτάνει. Τρώει, πίνει, αμαρτάνει. Δεν τον ενδιαφέρει ο Θεός. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε από ό,τι είναι μπροστά του. Το αληθινό δεν το θέλει. Και όταν ακούσει και καμιά φορά την αλήθεια, τσιτώνεται και λέει, τι μας ψάλλει τώρα αυτός? Τι μας λέει αυτός? Δεν μας παρατά. Δεν μας αφήνει ήσυχος. Ο άνθρωπος πάντοτε δεν του αρέσει η αλήθεια. Ενώ ο Κύριος είπε, «Εγώ είμαι η ζωή, η οδός και η αλήθεια, εγώ είμαι», λέει. Και η αλήθεια πάντοτε είναι εκείνη η οποία σου δίνει το φως. Ερευνάτε τα γραφά, λέει, και βρίσετε την αλήθεια. Και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Να ψάλλετε, λέει, οδές και ύμνους πνευματικές. Οδές και ύμνους και οδάς πνευματικά, λέει, ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά. Ο άνθρωπος θέλει πάντοτε να εκτονωθεί, αλλά δεν γνωρίζει τον τρόπο να εκτονωθεί. Ζητά άλλαν τ' άλλον από εκείνα που δίδει ο Θεός και η εκτόνωση στην οποία έχει ο άνθρωπος την στρέφει εναντίον της οικογένειας του, εναντίον των παιδιών του, εναντίον των αδυνάτων ανθρώπων και δεν μένει ποτέ εκεί για να έβρει την αλήθεια. Η αλήθεια του κόσμου. Έχει ο κόσμος αλήθεια? Ο κόσμος είναι όλο ψεύτικος. Ψεύτικος είναι. Είναι ένα όνειρο. Εδώ βλέπουμε μετανιωμένα πλάσματα.
Κύριε, λέγει, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούς αγενή, τη συνεστομένη θεότητα, λέγει, μεροφόρου αναλαβούσα τάξη, μοίραση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Και απαντά εκείνη και λέει, ήμι, λέει, αλίμονό μου, ότι νίξ μη υπάρχει, ίστρος ακολασίας ασέλινος και χωρίς άστρα, χωρίς φως, τίποτα. Τι να κάνω τώρα, λέει. Και ζητά το έλεος του Θεού και γιορτάζουμε την ημέρα εκείνη, η Εκκλησία μας την εορτάζει, τη Μεγάλη Τρίτη, ως ημέρα της Αγίας Κασιανής. Το τροπάριο λέγει της Κασιανής. Αλλά δεν είναι το τροπάριο της μετανοής, άσης πόρνης, όχι της Κασιανής. Η Κασιανή το έχει γράψει. Μάλιστα, έτσι γράψει. Η Κασιανή το έχει γράψει, αλλά έμεινε αυτό το τροπάριο της Κασιανής και λένε ότι η Κασιανή ήταν αυτή που έλεγε για τον εαυτό. Δεν ήταν. Αλλά έχει παρεξηγηθεί όντως αυτή η περίπτωση. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, και λέει ότι είναι πόρνη η Κασιανή. Μιγιάννη το κύριε. Ναι, έτσι είναι. Ακούτε το βράδυ εκείνο, πάμε να ακούσουμε λέει, το τροπάριο της Κασιανής και εννοούν την Κασιανή ότι ήταν αυτή. Ναι, που η Κασιανή δεν έζησε τότε, έζησε τον 6ο αιώνα και μετά, ενώ της πόλης είναι της εποχής του Ιησού, είναι τον πρώτο αιώνα. Όχι τον πρώτο, πριν το 33, που ο Κύριός μας ήταν ακόμη. Τέτοια ανάγνοια να έχει ο κόσμος. Βέβαια, να βρίσκεται σε πλήρια. Έχουμε και εκείνον το φοβερό εκείνο αμάρτημα του ανθρώπου. Ναι. Του σημερινού ανθρώπου, αλλά όχι μόνο του σημερινού ανθρώπου. Είναι και των μορφωμένων ανθρώπων, των θεολόγων ανθρώπων. Που φωνάζουν και λέγουν ότι η Μαγδαληνή που λέγει ότι είχε 7 δαιμόνια. Αλλά δεν ήταν 7 δαιμόνια, λέει, ήταν 7 πάθη. Όχι, 7. 7 πάθη, λέει. 7 πάθη. 7 δαιμόνια. Βρε, λέει, δαιμόνια έβγαλε από μέσα ναι. τη. Ναι, 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 ναι. Και αυτοί λέγουν και όχι. Πάνε στη συγκύπτωσα γενή. Στη συγκύπτωσα η οποία ήταν δεμένη, λέγει, από τον διάβολο 18 ολόκληρα χρόνια. Και απαντάει ο άνθρωπος. Είχε ένα οστεοπόρο. Όχι, ήλιο. Αυτά. Και να τα λένε δεσποτάδες, παρακαλώ. Όχι, δεν θα τα πω κατά. Οπότε είχα ένα παιδί πνευματικό που έρχονταν στα κηρύγματα. Του λέει δέσποτα μου. Μα το που μου λες δεν είναι σωστό. Άντε, σώπα τη λέει εσύ. Είναι δυστυχώ. Γι' αυτό και εσύ. Γράψει μέχρι και εκείνα του κρατικά έργα αυτά που γράφουν, κυκλοφορούν. Λένε ότι είναι τούτο η Μαγδαληνή, τα λοιπά, έτσι από εκεί έχουν. Και για την Κασιανή έχουν κυκλοφορήσει μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα γραμμένο. Έχουν παρατηρήσει τα πράγματα και ο σκοπός τους είναι να κυνηγούν πάντα την Εκκλησία. Καταλάβατε. Όχι μόνο τα καλύτερα και να βρίσκει άτομα να παρατηρήσουν. Όπως και ο Αντρουλάκης. Ναι, ο κύριος από εκεί βέβαια. Η μεγαλύτερα εικόνα της ζωής. Ο Κασιανής ήταν λογοτέχνης, μπορεί να ξέρεις, δεν ξέρεις τι, πώς τα... Όχι, άλλο. Τώρα δεν ήταν καλό κι αυτό. Δεν είπαμε ότι είναι καλός. Ποπό μακριά. Τι είδου συγκίνηση. Ήταν, αλλά ήταν, δεν βρήκε Θεό. Όχι, εντάξει, οπωσδήποτε δεν βρήκε. Έχασε η μεγαλύτερη εικόνα της ζωής την βρήκε ένας θεολόγος ο οποίος ερχόταν από την Τίνο. Μέσα στο καράβι του λοιπόν γνωρίστηκε με ένα. Ο ένας αυτός ήταν άπιστος, τελείως άπιστος.
Οπότε αρχίζει με τον θεολόγο συζήτηση από την Τίνο και φτάνουν στον Πειραιά. Του λέγει, εσείς παρασύρετε τον κόσμο στο ψεύδος. Του λέει ο θεολόγος, γιατί? Διότι λέγεται ότι μέσα εις των δαιμονισμένων των Γεργεσινών υπήρχαν λεγεώνες δαιμονίων. Είναι σωστό αυτό το πράγμα, του λέει. Ο θεολόγος προσπαθεί να τον πείσει, αυτός τίποτα. Λέγεται τα δικά του. Συζήτησες από την Τίνο μέχρι τον Πειραιά ότι η Εκκλησία παρασύρει τον κόσμο στο ψεύδος. Οπότε ο θεολόγος φώτισε Θεού, του λέει, δεν λέει ψέματα η Εκκλησία, του λέει, ούτε το Ευαγγέλιο. Και να σου το αποδείξω, του λέει, τώρα αμέσως. Πες μου, σε παρακαλώ, του λέει, βλέπεις τον Πειραιά? Σχεδόν όλον, του λέει, τον βλέπω. Φοβερό πράγμα, του λέει. Εκείνες οι πολυκατοικίες, όλες, δεν σχωρούν τα μάτια σου? Βέβαια, λέει, βλέπω. Τι ζητάς το λοιπόν από τον Γεργεσινόν, ο οποίος είχε λεγεώνες μέσα του? Νόμιζες ότι είναι τούβλα, του λέγει, και ήταν σπηλασμένα μέσα? Ήταν ολόκληρη λεγεώνα δαιμονίων, όπως και εσύ τώρα αυτά βλέπεις, τόσα χτίρια μέσα στα ματάκια σου και τα φορούν, τα χωράει μέσα το μυαλό σου. Και εκείνος είχε λεγεώνες δαιμονίων. Εφόσον τον ερώτησε ο Θεός και του λέει, ποιον είναι το όνομά σου, ζητάει ο Θεός από τον δαιμονισμένο να του πει ποιον είναι το όνομά του. Όχι ο δαιμονισμένος, το όνομα του δαιμονίου που ήταν μέσα, η λεγεώνα. Του λέγει, απαντά ο δαίμονας και του λέει, λεγεών. Λεγεών σημαίνει 8 με 12 χιλιάδες στρατιώτες. Και ήσαν μέσα σε αυτό το πλάσμα του Θεού τόσα δαιμόνια, παρακαλώ, και είχε τα χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν γυμνός. Οι μέρες που διερχόμενα. Γυμνές γυναίκες στους δρόμους. Γυμνές γυναίκες μέσα στην τηλεκόλαση. Όχι την τηλεόραση, την τηλεκόλαση. Διότι αυτή η τηλεκόλαση πιάνει από την κόλαση και δείχνει στον κόσμο. Και τα παιδιά μας, πού πάνε τα παιδιά μας όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα? Πού πάνε? Ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Η γραφή εν σύ παρημέλητε, προφήτε η τόνισαν και πας δικαίου λόγος. Ο νόμος εισθένησε. Έχει ασθενήσει ο νόμος, λέγει, του Θεού, είναι ανίκανος, λέγει, να βοηθήσει τον άνθρωπο. Η γραφή πάσα εν σύ παρημέλητε. Όλες οι γραφές, λέει, τα Άγια Λόγια του Θεού έχουν παραμεληθεί. Να σκεφτείτε ότι το είπαμε και στο κήρυγμα, το επαναλαμβάνουμε, ότι κάθε 100 άτομα, 3 μόνο διαβάζουν την Αγία Γραφή. 3. Οι άλλοι, τους μιλάς για την Αγία Γραφή και λέει, πού το γράφει? Άνοιξε την Αγία Γραφή να το βρεις. Δεν ανοίγει την Αγία Γραφή. Και τούτο το οποίο είπαμε σήμερα, ότι πάει να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο και δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο, όταν το προσκυνά κάνει ένα ανέθεση και φεύγει. Το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Θεός, η Αγία Τριάδα. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα? Ότι τη στιγμή είναι εκείνο ο ιερεύς, ότι κρατεί την Αγία Τριάδα στο χέρι του. Να προσκυνήσει τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Δεν τα προσκυνά. Μου άρεσε η Γιάννα που είπατε για το Σταυρό, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί, μην πω όλοι, δεν κάνουν Σταυρό, σωστό. Δεν ξέρουν να κάνουν το Σταυρό. Δεν κάνουν, όπως εκεί πέρα τους λέω.
κάντε ένα και δεν είναι σωστό. Πόσοι άλλοι λέω αυτό. Κάποτε είχα κάτι τέτοια χαρτάκι και τα δίναμε, όσοι να κάνουν το σταυρό. Και έλεγα να βγάλω πότε τη βίρνα του τα δίνω αυτόν που δεν κάνει το σταυρό. Δεν ακούει δυστυχώς ο κόσμος εκείνον το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει πρώτον, αν ακούσει δεν το τηρεί και το άλλο το οποίο απομένει είναι ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο σκοτάδι το πηχτό της κολάσεως. Δεν έχει δει φως, το φως δεν το έχει δει καθόλου. Δεν νιώθει. Δεν έρχεται σε επαφή με το Θεό, δεν νιώθει και μην πω τα 50 και 60 τελευταία χρόνια που έχουν αλλάξει και οι εκπαιδεύσεις και όλα αυτά. Επειδή ο άνθρωπος είναι της πτώσης, γεννιέται και δεν μπορεί εξ αρχής να νιώθει το Θεό απευθείας. Πρέπει ή να έχει τη βοήθεια του Θεού και να μάθει μέσα σε ένα περιβάλλον ανάλογο. Όταν εδώ είναι οι κοινωνίες σε ένα περιβάλλον που δεν δέχονται το Θεό μέσα, μετά μεγαλώνοντας που συνηθίζουν και παγιώνονται ορισμένα πράγματα, πρέπει να αρχίσουν πολύ υδρότα και αίμα για να αλλάξουν. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Εγώ το βλέπω όταν σε μαθαίνει η εκπαίδευση από μικρό άλλα πράγματα από εκείνα που πρέπει να μάθεις, πώς να τα αλλάξεις μεγάλος. Πρέπει να έχεις κίνητρο να σε βοηθάει ο Θεός από μόνος του, να διαβάζεις τα βιβλία, να κάνεις τη σύγκριση για να τα απορρίψεις. Παιδάκι μου, έρχεται το παιδί. Και η οικογένεια δεν βοηθάει. Γιατί δεν είναι. Και όλες οι οικογένειες είναι χριστιανικές. Βρίσκει, σου λένε μερικά πράγματα, πήγαινε στην εκκλησία ή κάνα. Ή μπορεί να μην το πούνε και ποτέ. Και τώρα οι οικογένειες οι σημερινές δεν σηκώνονται να πάνε στην εκκλησία. Καθόλου. Ούτε τα παιδιά τους. Την Κυριακή την έχουν εκεί διακοπές. Για να κάθονται, να ξεκουράζονται, να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν καταλαβαίνουν. Ορισμένοι μάθανε από τους γονείς τους. Όχι. Ορισμένοι μάθανε από τους γονείς τους, αλλά επειδή η κοινωνία τα έχει απενοχοποιήσει όλα, δεν συμβαίνει τίποτα. Το ζήτημα είναι πώς να περνάει καλά ο καθένας εδώ και τίποτα άλλο. Δεν έχει προορισμό ο άνθρωπος, δεν ενδιαφέρεται να ψάξει να βρει τίποτα. Τι θα κάνει με την ψυχή, ούτε αν έχουν ψυχή δεν πιστεύουν. Εγώ σε μία μαθήτρια που έλεγα σε ένα σχολείο στον πύργο ορισμένα πράγματα και μου λέει για ποια ψυχή μου λες τα 28 γραμμάρια. Έτσι ακριβώς μου απάντησε. Έτσι ακριβώς. 17 χρόνια παιδί. Τα 28 γραμμάρια που λένε οι επιστήμονες ότι είναι. 21 γραμμάρια. 21 γραμμάρια. Το σπάω και δεν θυμάμαι τον αριθμό. 21. Όπως δόμετε. 21 γραμμάρια. Έτσι και βάρος δηλαδή υπήρχε. Να σας πω ότι η μητέρα του ήταν νηπιαγωγός. Να σας το πω και αυτό. Πώς δεν είναι άσχετο. Δεν είναι άσχετο. Όσοι είναι κοντά στην εκπαίδευση έχουν μία γνώση του Θεού, της θεολογίας. Ο άλλος που είναι... Στις καταβολές. Έρχεται στο σπίτι το παιδάκι, το οποίο η μαμά και ο παπάς του δίδουν μια κατεύθυνση πνευματική. Μιλούν πως ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, έπλασε την Εύα, ότι ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του και ούτω καθεξής. Έρχεσαι το παιδί στο σπίτι, αλαφανιασμένο και λέει, «Μαμά, τι είναι η Αγία μου, να σου πω κάτι που μας είπε σήμερα ο δάσκαλος». Τι σας είπε, παιδάκι μου, ότι δεν είναι έτσι που τα λες. Ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο. Και τον αυστραλοπίθηκο. Το λοιπόν... τον έχουμε γνωρίσει. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία διδάσκει σήμερα ο άθεος επιστήμονας. Ο άθεος, διότι υπάρχουν και τα κλεχτά μέλη τα οποία είναι το άλας της γης, λέει. Το είπε ο Κύριος μας, εμείς είστε το άλας της γης, λέει. Εσείς αλατίζετε την κοινωνία, λέει. Μην απομακρυνθείτε από κοντά μου, διότι όταν απομακρυνθείτε κι εσείς τότε εντείνει αλιστήσετε η κοινωνία, λέει. Πώς θα κρατηθείς το αλάτι η κοινωνία, θα βρωμήσει. Βλέπετε η θάλασσα, αν δεν είχε το αλάτι, θα ήταν μια αιστεία θανάτου
και δεν θα ζούσε κανείς πάνω στη γη. Διότι αυτό όλο το νερό, εάν δεν υπήρχε το αλάτι να σβήνει τα μικρόβια, όλα αυτά η θάλασσα θα τα άφηνε πάνω στη γη, η γη δεν θα άντεχε και δεν θα υπήρχε πλάσμα να κινηθεί. Ας από τώρα αρχίζουν οι επιστήμονες και προσπαθούν πώς να εξαφανίσουν τον άνθρωπο. 6,5 δισεκατομμύρια κόσμος λέει υπάρχει. Πρέπει να φύγουν τα 500 δισεκατομμύρια και να μείνει μόνο το 1,5 δισεκατομμύριο. Το λοιπόν και αρχίζουν τώρα και κυνηγούν τον άνθρωπο. Έχει έναν επιστήμονα στην Αμερική που λέγεται Πιάνκα, ο οποίος είναι μικροβιολόγος και ομολογεί ότι εγώ επλάσαρα λέγει στην κοινωνία το AIDS. Εγώ το έκανα λέγει, το έδωσα για να φύγει ο κόσμος λέγει, αλλά δεν επέτυχα. Τώρα θα κάνω ένα άλλο, το έμπολα, το οποίο λέει μόλις αγγίσει πάνω ο άνθρωπος να πεθαίνει. Και εκεί προς την Τζόρτζια έχει έναν τεράστιο σαν είδωλο με πλάκες, οι οποίες κάθε μία πλάκα γράφει 4 γλώσσες και είναι βάρος 9 τόνων και κάθε μία πλάκα πανύψηλη και γράφει πάνω όλα τα τις γλώσσες του κόσμου, ότι πρέπει να πεθάνει ο κόσμος για να μείνει μόνο 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωπο. Και αυτή είναι η εικόνα η οποία ακριβώς παρακολουθούμε, δι' εκείνα τελευταίως, εκείνα τα πουλιά που ψοφούσαν μέσα στο ξαφνικά, τι ήταν. Όλα είναι δοκιμές πώς να πεθάνει ο άνθρωπος. Τι θα μας βρει δεν γνωρίζουμε. Τι θα μας μέλησες. Βάμε τις μέλησες. Ναι, με συχνώσεις. Εάν εξαλειφθεί, μέλησα τελείως. Δεν υπάρχει οικονομοποίηση, δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει δεν υπάρχει ζωή. Με τους φοίνικες τώρα που ξεραίνονται, αυτό δεν γίνει από το Θεό. Όλα τους φοίνικες. Έχει στείλει ένα σκαθάρι και το φοίνικα. Το διαλύει το φοίνικα. Δεν είναι τώρα, αν μου εξηγήσετε, από το Θεό δεν γίνει αυτό. Εκείνα που στέλνει ο Θεός, παιδάκι μου, δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να τα περιορίσει, ούτε να τα αποφύγει. Στέλνει ο Θεός, πλέον. Είναι αυτό. Βαρινέστοσα, λέγει, τα έργα του λαού τούτου, διαμάστιγος. Ζήτησαν οι Εβραίοι 3 μέρες να απομακρυνθούν από την Αίγυπτο, να τραβήξουν μέσα στην έρημο, να δοξάσουν τον Θεό. Και το είπαν στον Φαραώ, και ο Φαραώς μόλις το άκουσε αυτό, λέγει, τίποτε. Βαρινέστοσαν τα έργα του λαού τούτου, λέγει, διαμάστιγος. Να πιάσετε το μαστίγιο, λέγει, και να τους χτυπάτε, λέγει, να τους επιβαρύνετε περισσότερα από ό,τι έχουν τώρα. Τι είχαν οι Εβραίοι, είχαν τον πυλόν και το άχυρον το κουβαλούσαν οι Αιγύπτιοι. Τώρα, λέγει, θα κουβαλούν και το άχυρον. Βαρινέστοσαν τα έργα του λαού τούτου, να μην έχουν τίποτα να ενθυμηθούν τον Θεό, και δεύτε καταργήσουμε πάσα νεορτήν από τη γη. Για να μην μπορεί ο άνθρωπος να... Να καταργήσουν τις γιορτές. Ναι, ναι, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να πάει να υμνήσει τον Θεό. Όλα. Να υμνήσει τον Θεό. Είναι φοβερά τα πράγματα. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε. Ενάντια στο ρεύμα. Ενάντια στο ρεύμα. Και το ρεύμα είναι εκείνον το οποίο το βλέπεις και παρασύρει τα πάντα. Εσύ θα πας ενάντια, λέει. Και σας είπα ότι υπάρχει ένα ψάρι το οποίο πηγαίνει ενάντια στο ρεύμα. Στο γλυκί νερό πηγαίνει ενάντια. Και αυτό το ψάρι είναι πολύ γλυκή, καλό ψάρι, περιζήτητο και ονομάζεται, πέστροφα, γιατί πάει ανάποδα, πάει ανάποδα, επιστρέφει.
επιστρέφει. Επιστρέφει. Πρέπει να επιστραφείτε, λέγει, να μην σας πάρει το ρεύμα. Και βλέπετε ότι εγώ θυμούμαι στον Άγιο Γιώργιο, είπα ότι η γυναίκα όταν προσεύχεται πρέπει να έχει στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι. Το είπα αυτό, το τόνισα. Δεν είναι δικό μου, μετά βάλετε εναντίον μου. Βάρτε τα εναντίον του Αποστόλου Παύλου. Εκείνος λέγει, η γυναίκα όταν προσεύχεται λέγει, πρέπει να βάζει ένα μαντιλάκι στο κεφαλάκι. Λοιπόν, λέγουν είναι οι αίρεσες του Σάββατο. Αυτή είναι η αίρεσες του Σάββατο. Άμα είναι φίλοι. Φοράνε και σλίπη το μαντήλι, λέτε. Φοράνε περισσότερες με τα παντελόνια τους. Το παντελόνι είναι σωστιανή μου, είναι, το παντελόνι είναι μια παγίδα του διαβόλου. Μια παγίδα, φοβερή παγίδα. Φοβερή παγίδα. Ξέρετε πόσο φοβερό είναι. Πόσο φοβερό είναι. Δεν σας είπα εκείνο το που μας συνέβη και ήμουν ένα πρωί στο εξομολογητήρι και εμφανίζεται ένας άνθρωπος πρωί-πρωί μανιασμένος, φορτουνιασμένος, νευριασμένος. Λέω, παιδάκι μου, τι σου συμβαίνει. Άσε, παππούλη μου, λέει, τι μου συμβαίνει με αυτήν τη διάβολο μόδα, λέει. Φόρεσε παντελόνια γυναίκα, λέει. Σηκώθηκε λίγο νωρίτερα από μένα, γιατί και εκείνη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Σηκώθηκε λίγο νωρίτερα, λέει, μου έπιασε το παντελόνι, το φόρεσε και φύγει. Σηκώνομαι και εγώ, ζητώ το παντελόνι, λέει, δεν θέλω. Σου έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Αχ, κι αν δεν έβρισκα μπροστά μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος παρασύρεται από τη μόδα. Το είπε η μόδα, λέει. Το είπε η τηλεόραση, λέει. Άμα δεν ήταν η μόδα, θα το φόραγες, της λέω. Άλλοι λέει, μπορεί να είναι το ένα. Θα το φόραγες, πες μου, εκείνο που σου ρωτάω. Θα το φοράγατε, της λέω. Λέω, ρε Φαντάνη, εκεί. Φαντάνα, Σάμα. Συγχωρημένος Χριστόδουλος που είχε πει ότι δέχουμε τους νέους λέει και με τα σκουλαρίκια και με τα παντελόνια και όπως να είναι. Ο καθένας είναι ελεύθερος για να λέει ό,τι θέλει. Δεν έχει κανένα να του κλείσει το στόμα. Είτε υψηλά βρίσκεται, είτε χαμηλά βρίσκεται, είναι ελεύθερος να μιλήσει. Εσύ που ακούς τα τηρείς, εάν τα τηρείς παρασύρασαι. Αν δεν τα τηρείς και τηρείς αυτά που είπε ο Θεός και όχι ο άνθρωπος, τότε είσαι κοντά στο Θεό. Άνοιξε την Αγία Γραφή. Τι γράφει η Αγία Γραφή? Σου λέει τέτοια πράγματα η Αγία Γραφή? Ήρθαν οι μαύροι από την Αφρική, να θυμούμε, έβρισκα στην τηλεκόλαση, είδα μια σκηνή από τους μαύρους της Αφρικής που τους εφέρανε να τους εκπολιτήσουν, να τους κάνουν ανθρώπους. Οι μαύροι αυτοί ήταν ολόγυμνοι. Ολόγυμνοι. Το λοιπόν, προσέξτε να δείτε όμως, προσέξτε να δείτε. Οι μαύροι τέλος πάντων αφού τους έντυσαν, αυτοί εγελούσαν. Έβλεπαν και φορούσαν σακάκια, φορούσαν παντελόνια, έπιασαν το γέλιο. Ήρθαν μαθημένοι να είναι γυμνοί. Εν τέλει τους έβαλαν να χορέψουν και ήσανε γυμνοί τελείως και χόρευαν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τι είπαν. Εσείς λέγει, ο ένας σκοτώνει τον άλλο. Εμείς όμως, η αγάπη είναι μέσα στην καρδιά μας, λέει, και αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Προσέξετε, αυτό να σου το λέγει ένας μαύρος απολύτιστος. Ένας μαύρος ο οποίος τρώει κάμπιες από τα πεύκα και σκουλίκια από τη γη. Γιατί αυτοί στη φυλή τους έχουν μάθει την αλληλεγγύη. Αγάπη λέγει, αγάπη, εσείς σκοτώνετε ο ένας τον άλλον, λέγει, εμείς όμως αγαπούμε ο ένας τον άλλον και η αγάπη μας είναι μέσα στην καρδιά μας, λέει. Δηλαδή αυτό το οποίο διδάσκει ο Θεός. Είναι φοβερά τα πράγματα, παιδάκια μου. Γι' αυτό τούτο που είπαμε σήμερα στο Θείο Κήρυγμα, ότι
διημάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης. Εκ τούτου γνώσονται ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε να λύτης. Θα σας μάθω, λέγει, ότι είστε δικά μου παιδιά, εάν έχετε αγάπη να μεταξύ σας. Έχουμε αγάπη να μεταξύ μας. Ο ένας τρώει τον άλλο. Από πού οι μαγείες, οι οποίες κατατυρανούν τον κόσμο σήμερα. Και κανείς δεν ομιλεί, δεν λέγει τίποτε για αυτές τις μαγείες. Η μαγεία η οποία κατατρώγει τον άνθρωπο. Θέλει να σε εκδικηθεί, καλεί τους δαίμονας εκεί, παθαίνεις κακά, αρρώσκες, πηγαίνεις στους γιατρούς, κάνεις εγχειρήσεις άδικα, δεν υπάρχουν. Αν είναι δυνατόν να βρει τώρα ο επιστήμονας το διάβολο μέσα στον άνθρωπο. Λέει, μα δεν έχεις τίποτα. Γιατρέ, έχω, πονώ. Δεν έχεις τίποτα, είναι η ιδέα σου, λέει. Τον στέλνει στον ψυχίατρο. Ο ψυχίατρος δεν πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή. Τι θα του δώσει. Είχα έναν παιδάκι το καημένο, πολύ βασανισμένο, πάρα πολύ βασανισμένο. Η μητέρα δεν ήθελε να ακούσει το όνομά μου. Όλο με ύβρισε, με... Τι μου έσαιρνε, δεν μπορεί να φανταστείς. Ο πατέρας το ίδιο. Να μην πηγαίνει σε αυτόν εκεί, να μην πηγαίνει σε αυτόν εκεί. Το παιδάκι ερχόταν εκεί να βρει παρηγοριά. Εν τέλει, αυτό το παιδί επήγαινε στο ψυχίατρο, για να το γιάνει ο ψυχίατρος και ο νευρολόγος. Του λέγω, τι κάνεις που πάει στο ψυχίατρο. Λέει, πάω και κάθομαι και με βλέπει αυτός, δεν μιλά, γράφει και έπειτα μου λέει, άντε είσαι έτοιμο να πας και του δει, πόσα χρήματα του δίνεις, άσε μου, πολύ καλά χρήματα λέει. Βέβαια, καλά κάνει ο άνθρωπος, χωρίς να εργαστεί, χωρίς να έχει τίποτα, πάει και τα πιάνει τα χρηματάκια και λέει, θα σε θεραπεύσω εγώ. Και είχε ένα, ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει το όνομά μου, γιατρός. Αυτό λέει αν τον έβρω, θα το σκοτώσω λέει, θα τον αφήσω στον τόπο. Γιατί οι άνθρωποι, για αυτό σκοπό. Έχασε τον πελάτη. Έχασε τον πελάτη. Και κάνει δουλειά του. Έχω και εγώ ένα φίλο ψυχολόγο, ο οποίος λέει τα ίδια γεροντά ακριβώς. Αντιγράψαμε το χαρακτήρα του τώρα. Έτσι. Φαρισαίος μας από κάτι. Ένα φίλο ψυχολόγο ψυχίατρο. Παιδάκια μου, πρέπει. Φαρισαίος μας, λέει. Πρέπει να κινήσουμε να έρθουμε κοντά στον Θεό. Ακριβώς αυτό είναι. Χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Θεό δεν γίνεται τίποτα. Βλέπετε ότι αυτοί οι σεισμοί, αυτές οι υπερκαΐες τότε πότε έγιναν. Το 7, το 2007. Το πότε έγινε. 24 Αυγούστου. 24 έως 20. Την επομένη της Παναγίας. 7 Αυγούστου, 7 Σεπτεμβρίου, δεν είναι ο σεισμός ο μεγάλος. Τι ξημερώνει, της Παναγίας. Όλα αυτά δεν σοφρονίζουν τον σημερινό άνθρωπο. Νομίζουν ότι είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, δάχτυλος Θεού έστειλε. Έλεγαν οι μάγοι του Φαραώ. Του έλεγαν, μα τώρα το νερό του Νείλου γίνεται αίμα. Τώρα γέμισε ο τόπος βατράχια, τώρα γέμισε ο τόπος σκνίπες, τώρα έγινε αυτό, τώρα έγινε το άλλο. Εφώναζε ο Φαραώ να μου πείτε τι είναι αυτά που γίνονται. Δάχτυλος Θεού εστί, του έλεγα. Πού να σοφρονίστε. Γέροντα, τα βατράκια που είχαν βγει τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, κάπου εκεί, Μακεδονία, που είχαν βγει στον δρόμο. Τα βατράκια. Ναι, χιλιάδες. Χιλιάδες, τους δρόμους. Τώρα, το είδα ένα πρόβλημα. Ναι, ναι, χιλιάδες, τους δρόμους. Το λοιπόν, δόξα σε ο Θεός, μας αξίωσε και σήμερα, είπαμε αυτά τα οποία έπρεπε να πούμε. Όποιος έπιασε, έπιασε. Τίποτα. Τα άλλα όλα, όσα και να λες,
δεν σταματάς αφενός, διότι είναι Άγια Λόγια και αφετέρου ο άνθρωπος ή τα τηρεί ή δεν τα τηρεί. Εάν τα τηρήσει σώζεται, αν δεν τα τηρήσει χάνεται. Και τελειώνει η υπόθεση. Είναι αυτό το οποίο λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αν είχαν κανείς τη δύναμη, λέγει, να πάει στην κόλαση και να ερωτήσει τον κολασμένο τον άνθρωπο, τι ζητάς, θα έλεγε ένα λεπτό της ώρας να βγω στη γη και να πω «Κύριε ελέησο». Μπορείτε να φανταστείτε. Να πω ένα «Κύριε ελέησο», να με ελεήσει ο Θεός. Αυτό ζητώ, λέει, από την κόλαση, το βάθος, το άμετρο, το βάθος το οποίο όσο να απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχει η κόλαση από την κόλαση, από τη γη στην κόλαση, στο βάθος της κολάσεως. Και εκεί λέγει, είναι σκότος ψηλαφυτών. Το αγγίζεις το σκοτάδι αυτό. Και δεν σκέφτεται ο άνθρωπος για να πει ότι «Θεέ μου, ελέησέ με να μην κληρονομήσω αυτό το βάσανο, το αιώνιο, το ατελείωτο, που δεν τελειώνει ποτέ». Δεν τελειώνει ποτέ, είναι ατελείωτο. Θεέ μου, ελέησέ με και σώσε με. Μου συμφέρει δηλαδή να μην τηρήσω λίγο τα λόγια του Θεού και να φύγω από τον Θεό για να πάω στην κόλαση, που είναι μια κόλαση σε αιώνια βάσανα τελείωτα. Και το πιο φρικτότερο, όσο ο Σεραφείμ του Σάρο τονίζει, το σκόλικαν τον ακίμητο. Λέγει ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, λέγει, είναι γεμάτο σκουλίκια. Και όταν πάνε να βγουν, λέγει, από το σώμα, βγαίνουν, λέγει, κατά εκατομμύρια, λέει, και για να ξαναμπούνε πάλι μέσα και να τρώνε τον άνθρωπο, λέει, και να μην σταματά. Σκόλικας ακίμητος. Να διαβάσετε τον Όσιο Σεραφείμ του Σάρων.